την πώληση του 15,5% που κατήχε στο αζέρικο οικόπεδο Σαχ Ντενίς, ανακοίνωσε η Statoil. Η νορβηγική εταιρεία θα εισπράξει 2,25 δισεκατομμύρια δολάρια από τη Μαλαισιανή Πετρόνας για τα μερίδια στα κοιτάσματα και στην εταιρεία Holding που χειρίζεται τον αγωγό Νοτίου Καυκάσου. Με τις τιμές του πετρελαίου σε ελεύθερη πτώση, η απόφαση της Statoil εντάσσεται στο πλαίσιο των αποεπενδύσεων που έχει ξεκινήσει προκειμένου να αυξήσει τις αποδόσεις για τους μετόχους της. Από το Σαχ Ντενίς είχε αποχωρήσει το Μάιο και η γαλλική Total.